πάει τον τόπο του με αξιοπρέπεια την οικογένειά του, γιατί την επικαλείστε πολλές φορές. Εσείς την έχετε βάλει σε αυτόν τον κίνδυνο, όχι οι άλλοι. Εσείς την έχετε βάλει σε διαρκή κίνδυνο και εσείς πρέπει πρώτος να ψευαστείτε. Πολύ πάμε όταν υβρίσκεται η οικογένειά σας. Και επανέρχομαι και σας λέω ότι τότε που καταλαβαίνατε ότι τα οικονομικά σας δεν είναι αυτά για την ομάδα. Όταν πήρατε την ομάδα, είπατε μιλήσετε για μια αναπτυξιακή πολιτική, θα επενδύσετε κλπ. Με σκοπό και όλα αυτά. Στα 3-7 χρόνια, τι κάνατε? Τη βουλιάξατε την ομάδα σε τέτοιο σημείο και θα την πάτε κι άλλο βουλιάγμα για να μην μπορεί να την πλησιάσει κανείς επίδοξος αγοραστής. Δηλαδή μια στιγμή η ομάδα θα έχει χρέος 10 εκατομμύρια. Ξεκινήσαμε από τα 4, πήγαμε στα 6, θα φτάσουμε στα 8 και το καθεξής. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Άρα λοιπόν, επανέρχομαι. Φανούλη, τι θα ξέρουμε? Όφι δεν είσαι, ούτε θα γίνεις. Ποτέ στη ζωή σου δεν θα ξαναγίνεις όφι. Αν την αγαπούσες θα έχεις φύγει. Δεύτερο, είσαι πρόεδρος, δεν έχει μεγαλομέτωπος. Θεσμικά εγώ σε σεβάστηκα όλα τα χρόνια. Επί της ουσίας, οι κατοικούντες την Ιερουσαλήμ γνωρίζουν τι. Ότι ούτε πρόεδρος είσαι, ούτε μεγαλομέτωπος. Τελειωμένο αυτό, έτσι. Και μη διαπραγματεύσιμο. Αυτό δεν το συζητάμε.